Τους πλασάρουν λουλούδια και βραχιολάκια, αλλά βάζουν στο μάτι πορτοφόλια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από τουρίστες στη Χερσόνησο. Όπως καταγγέλνουν καταστηματάρχες εστίασης της περιοχής, ομάδες ανήλικων παιδιών Ρωμά, με το πρόσχημα του παρεμπορίου, πλησιάζουν τους τουρίστες και με δεξιοτεχνία τους ξαφρίζουν χωρίς να το καταλάβουν. Οι μπαμπάδες τους και οι γιαγιάδες τους τα έχουν δασκαλέψει. Και δεν είναι το 1 ευρώ που θα πάρουμε το λουλούδι, είναι ότι θέλουν να δουν πού είναι τα λεφτά, πού βάζει ο τουρίστας τα λεφτά για να τα κλέψουν. Προσπαθούν να μπουν και στα μαγαζιά. Όχι, εμείς δεν τους αφήνουμε. Εμείς δεν τους αφήνουμε να περάσουν εδώ. Γιατί εμένα προσωπικά μου έχουν αφήσει πελάτες λεφτά φεύγοντας και μου παίρνει τα λεφτά. Τα λεφτά του λογαριασμού που είναι δικά μου. Μου τα παίρνει και φεύγει. Πού θα το πιάσω. Όπως περιγράφουν οι επιχειρηματίες, η δράση τους ξεδιπλώνεται κατά βάση νύχτα και η επιλογή των θυμάτων τους δεν είναι τυχαία. Τουρίστες που φαίνονται να έχουν πιει λίγο παραπάνω βρίσκονται κατά βάση στο στόχαστρο, καθώς τα αντανακλαστικά τους, αλλά και οι αντιστάσεις τους είναι μειωμένες, με αποτέλεσμα συχνά αργά να καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Καπέλα, μπαλόνια, ό,τι να είναι, οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι το κλέψιμο το πόλι. Εντάξει, τα μαγαζιά παραπονιούνται, γιατί περνάνε από εδώ και όλοι οι πελάτες φεύγουν από το φόβο τους. Για ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί αρκετά χρόνια τώρα, κάνουν λόγο οι ντόπιοι, ενώ κατά καιρούς έχουν γίνει και επώνυμες καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Αν και η παρουσία των αστυνομικών είναι αισθητή σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, ωστόσο οι ίδιοι επισημαίνουν πως πρέπει να δοθεί μια πιο δραστική λύση, προτείνοντας να υπάρχει μονίμως κλιμάκιο της Ελλάς στον πεζόδρομο την τουριστική περίοδο κατά τις ραδινές ώρες. Δύο φορές έχουν κλέψει εδώ ζευγάρι, τη μία Πολωνούς 270 ευρώ και την άλλη 380 ευρώ από ένα ζευγάρι Ολλανδούς. Και ήρθαν οι πελάτες να μου, αυτή εδώ με έκλεψε. Αλλά επειδή η αστυνομία είχε πολλή δουλειά, τα παιδιά τρέχουν και δεν φτάνουν. Οι αστυνομικοί εδώ δεν προλαβαίνουν, δηλαδή γίνεται χαμός κάθε βράδυ. Το ζήτημα παίρνει και κοινωνικές διαστάσεις, με τους ντόπιους να επισημαίνουν ότι πρόκειται για μικρά παιδιά, τα οποία θα έπρεπε να ζουν την παιδική τους ηλικία σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, αντί να υποκινούνται από τους κηδεμόνες τους στο να πρωταγωνιστούν σε τέτοιου είδους φαινόμενα.